κύριος Μωυσής εκτοξεύει το λόγο. Κύριε Μωυσή, ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας, το μικρόφωνο σας. Αντί συγχαρητήρια, πρέπει να πω ευχαριστώ, κύριε Σφάκη. Ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία, η οποία σαν ανθρώπους που δεν είμαστε ειδικοί στο αντικείμενο, μας δώσει πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα και ολοκληρωμένη εικόνα. Η ερώτησή μου έχει σχέση με το θέμα της γλώσσας. Αν είμαι καλά πληροφορημένος, και θα με διορθώσετε αν δεν είμαι, πάνω από το 90% όλων αυτών των συστημάτων τα οποία κυκλοφορούν είναι στην αγγλική γλώσσα. Και διερωτώ με, μήπως αυτό το πράγμα επικρατώντας τους νέους ανθρώπους θέτει σε κίνδυνο την εθνική και την ιδεολογία της κάθε γλώσσας. Υπάρχει τέτοιο θέμα και θα μπορούσατε παρακαλώ να με καθησυχάσετε. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είμαι πολύ ευαίσθητο στα θέματα της γλώσσας. Από τι θα έλεγα ότι η γλώσσα, αν μιλούμε για την ελληνική γλώσσα, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να την υπερασπιζόμαστε καταρχήν μέσα από την εκπαίδευση που δεν το κάνουμε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι το ChatGPT είναι στα αγγλικά, είναι ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι κατά πόσο τα ελληνόπαιδα και οι Έλληνες έχουν ακόμα, μαθαίνουν καλά ελληνικά και έχουν σχέση με την ελληνική γραμματεία και αισθάνονται ότι η γλώσσα είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να το υπερασπιστούν. Εκεί είναι το πρόβλημα, νομίζω, κύριε Μωυσή. Βλέπω άλλους λαούς οι οποίοι χρησιμοποιούν, εντάξει, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αγγλικά, δεν υπάρχει θέμα και εγώ χρησιμοποιώ τα αγγλικά όλη τη μέρα, αλλά πρέπει να γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Δεν μου χρειάζονται τα ελληνικά πια. Μπορώ και εξυπηρετούμε. Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς το θέμα. Σίγουρα ελπίζω πάντα στην Ελλάδα να εξακολουθούμε να μιλούμε αγγλικά. Έτσι, να μην έχουμε. Αλλά φυσικά υπάρχει. Το θέμα νομίζω της γλώσσας είναι. Δεν θα το επικέντρωνα στο ChatGPT ή σε αυτά. Σίγουρα υπάρχει μια επίδραση. Αλλά το τι ευαισθησία καλλιεργούμε εμείς στα νέα παιδιά και στους Έλληνες για να προστατεύουν τη γλώσσα. Και επειδή ζω στη Γαλλία, νομίζω ότι οι Γάλλοι είναι πολύ πιο ευαίσθητοι σε θέματα γλώσσας από ότι οι Έλληνες. Έτσι, αυτό. Αλλά αυτό είναι πια θέμα κουλτούρας, είναι θέμα εκπαίδευσης, είναι άλλοι παραγόντες που παίρνουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιφάκη.